Έπιασα τον εαυτό μου να το σταυρώνει με το χέρι για να είναι ο Θεός μαζί του. Συγκινημένη γιατρός Παναγιώτου Παπαζαφυρίου περιγράφει μία από τις στιγμές που λύγησε. Όταν αποχαιρέτησε έναν ασθενή της, ένα νέο άνθρωπο που χρειάστηκε να διασωληνωθεί και το ασθενοφόρο το μετέφερε στο νοσοκομείο αναφοράς. Ήταν στα χέρια του οδηγού του ασθενοφόρου και του διασώστη με τις δικές μας οδηγίες και με τις δικές μας ευχές να το μεταφέρουν αλόβητο και ακέραιο περιστατικό στο κέντρο αναφοράς. Τα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη δεν αντέχουν πια το βάρος των ασθενών που αυξάνονται ραγδαία καθημερινά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ που σήμερα έχει εφημερία. Εφημερία σήμερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. 100 ασθενείς νοσηλεύονται με COVID, ενώ υπάρχουν μόλις 4 ελεύθερες κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου αναφοράς. Οι δύο μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες χρησιμοποιούνται πλέον για ασθενείς με COVID, έχουν δυναμικότητα 25 κλινών. Εμείς αυτή τη στιγμή, πρωί σήμερα της Παρασκευής, εν ώψη Γενικής Εφημερίας, διαθέτουμε μόνο 4 ελεύθερες κλίνες. Ήδη οι ασθενείς άρχισαν να μεταφέρονται από τις μονάδες εντατικής των νοσοκομείων σε ιδιωτικές κλινικές, προκειμένου να διατεθούν περισσότερες ΜΕΘ σε ασθενείς με κορονοϊό. Υπήρξαν οι ασθενείς που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι σε εντατικές και δεν είχαν κορονοϊό, ώστε εντατικές να μετατραπούν σε εντατικές κορονοϊού. Στις Σέρρες, που παρά το lockdown κατέγραψε χθες ρεκόρ κρουσμάτων, 168 κρούσματα, το νοσοκομείο έχει ξεπεράσει τις αντοχές του. Βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού, κατάσταση πολέμου, αποκάλυψη στην κυριολεξία. Έχουμε κενώσει αναγκαστικά 5 κλινικές του νοσοκομείου Σέρρων. Στην Δράμα, από τα 600 δειγματοληπτικά τεστ που έγιναν, τα 130 βγήκαν θετικά, με ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα να μετρά χθες 162 κρούσματα. Σε ένα μαγαζί στο οποίο συναθρίζονται 200-300 νεολαίοι, πώς μπορεί να γίνει η αμέσως η διασπορά? Μόνο τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου ο νομός κατέγραψε περισσότερα από 400 κρούσματα, όσα είχε ολόκληρο τον Οκτώβριο, ενώ το Σεπτέμβριο είχε καταγράψει μόλις 13.